Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα αγροτικά, να μιλήσουμε για τις καλλιέργειες, να δούμε τι γίνεται με την παραγωγή τροφίμων που μας απασχολεί όλους, αλλά σε συνθήκες ιδιαίτερε σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, ε, κλιματικής κρίσης. Είναι αυτά που λέγαμε και νωρίτερα, ότι λίγο μας απογοήτευσε, μας, απογοήτευσε, μας προβλημάτισε και λίγο... Μα αναντράνησε που λένε και στο χωριό μου η συζήτηση με τον κύριο Μπουνάκη στο briefing. Ε? Ακριβώς. Ακριβώ. <laughs> ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, Νίκο Μπουνάκη μαζί μα, να κάνουμε τι στάσει. Ναι, ευχαριστώ την πρόσκληση. Διευθύνων σύμβουλο Proactive ΑΕ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε έτσι, να, να τα βάλουμε ναι. σε ένα πλαίσιο, κύριε Μπουνάκη. Ε, ναι, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι λίγο γνωστά. Mm. Ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση mm. ε, στη συζήτηση τροφίμων, παγκόσμια αύξηση. Mm -hmm. Μπορούμε να βλέπουμε και το. Του σχετικού πίνακε. Βλέπουμε εδώ. Ε, η οποία οφείλεται σε δύο λόγου. Ο ένα λόγο είναι ότι αυξάνεται ο αυξάνεται πληθυσμό τη γη και ο άλλο είναι ότι περιοχέ που είχαν μικρή πρόσβαση σε τρόφιμα, όπω οι περιοχέ τη Ασία, δηλαδή η Κίνα, η mm -hmm. Ινδία κτλ., που είναι και ο μισό πλανήτη, mm -hmm. αυξάνεται η κατανάλωση τροφίμων. Και η παραγωγή σε αυτέ τι περιοχέ, δηλαδή υπολογίζεται, όπω βλέπουμε εδώ από τον ΩΣΑ, ότι τα, τα επόμενα χρόνια το 48%. Των, των, των τροφίμων ζωική προέλευση και ε, προέλευση ψαριών θα παράγεται σε αυτέ τι χώρε. Τι λέτε, Ο μισό. Το, ναι. Και εκεί πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με εμά. Είμαστε mm. μια περιοχή, μια χώρα η οποία παραδοσιακά είχαμε μια πολύ ισχυρή αγροτική uh -huh. οικονομία. Δυστυχώ, δυστυχώς η αγροτική μας οικονομία φθήνει. Δυστυχώς ξεκινήσαμε και δυστυχώς φθήνει. Δυστυχώς φθήνει και θα δούμε στο, 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 στους επόμενου πίνακε επόμενους πίνακες έχουμε κάποια θεστικά σχέση για να έχουμε μια εικόνα. Mm -hmm. Δηλαδή πως το παγκόσμιο μερίδιο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής έχει μειωθεί. Ήταν ούτως άλλως μικρό η χώρα. Έχει συγκεκριμένε δυνατότητε παραγωγικέ. Οπότε λοιπόν, αλλά... Το έχετε βάλει σε χρονικέ περιόδου σύγκριση με το ναι, 1993. Με το 1993 παίρνουμε <στονίτυρο> μια. Δα, 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 τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μείωση της αγροτικής παραγωγής τόσο σε επίπεδο, ε, σε, σε παγκόσμιο επίπεδο όσο σε ευρωπαϊκό που μα ενδιαφέρει γιατί κυρίως οι αγορέ που μας ενδιαφέρουν εμά είναι οι ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα βέβαια έχουμε την, ε, από τον ΟΣΑ την ε, ε, διαπίστωση, α, οι Ευρωπαίοι είμαστε αυτοί που καταναλώνουμε τα περισσότερα τρόφιμα περίπου ένα τόνο το χρόνο, mm. οποιοδήποτε άλλο θεσμού τη γη. Ο μέσο όρο 800... ε? είναι 800. Ο κιλά η παγκόσμια κατανάλωση τροφίμων. Ε... αλλά άμα λέμε μέσο όρο, καταλαβαίνετε, είναι και λίγο άδικο το. Δηλαδή, παίρνουν μέσα όλε οι χώρε. Η, Αφρική, α πούμε, οι κάτι τη Αφρική καταναλώνουν πολύ λιγότερα ε, ναι. τρόφιμα, τη Ασία κτλ. Στην αναπτυγμένη Δύση είναι η μεγάλη κατανάλωση. Και οι Ευρωπαίοι έχουμε την υψηλότερη κατανάλωση. Ε, υπολογίζει ο Ρωσά ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 60% μεγαλύτερη κατανάλωση τροφίμων uh -huh. Σε σχέση με αυτή που έχουμε τώρα ε, Και πρέπει να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτή η κατανάλωση Γιατί στα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια Που είχαν να κάνουν με τα κόστη παραγωγής Που είχαν να κάνουν, που είχαν να κάνουν με την αύξηση του πληθυσμού γιατί uh -huh. η, Με τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και θα δούμε στον επόμενο πίνακα ότι και στην Κρήτη έχουμε την τελευταία δεκαετία περίπου 20% μείωση των, καλ... αυτός, ο πίνακα, μείωση, 18 μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στην Κρήτη. Δεν, δεν το λες καλό, καλό Αντίστοιχο ποσοστό είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή το 18 με 20% των καλλιεργούμενων εκτάσεων έχουν τεθεί εκτό καλλιέργεια. Έχουν πάρει άλλε χρήσει ή έχουν εγκαταληφθεί. Αυτό είναι το χειρότερο βέβαια. Έχουν εγκαταληφθεί νομίζω. Έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν δοθεί σε άλλε χρήσει μπορώ να πω ή έχουν αφαιθεί και δεν καλλιεργούνται. Mm -hmm. ε, είναι πολύ παράγοντα. Τώρα δεν είναι ώρα να του αναλύσουμε, αλλά θα δούμε στο επόμενο. Τι συνέπειε έχει αυτό. Θα δούμε, α πούμε, την επόμενη διαφάνεια. Ότι δώσαμε το 2000. Ε, ε καταρχάς, όχι εδώ είναι η. Ε, και αυτό θα το συνδέσουμε αργότερα με τι επόμενε διαφάνειε. Uh -huh. Ότι ε, στη χώρα μα περίπου οι μισέ εκτάσει είναι αρωτρέε καλλιέργειε. Δηλαδή καλλιέργειε όπω είναι τα σιτηρά, το βαμβάκι, το καλαμπόκι κτλ. Καλλιέργειε όμω οι οποίε έχουν μικρή προστιθέμενη αξία. Και μόνο το 0,2%. Ε, λίγο ξεπερασμένες, Τον... Ά, είχε, <σχένου> όχι, είναι, 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 τρόφιμα τα οποία είναι βασική πρώτη ύλη για, <σχένου> για τι ζωοτροφέ, για τι τροφέ, για την ανθρώπινη διατροφή κλπ. Απλά δεν μπορούν να δώσουν τα εισοδήματα εκείνα <σχένου> που σε ένα μικρό κλήρο. Ε, 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 μια, μια μικρή αγροτική εκμετάλλευση, μια μεσαία αγροτική εκμετάλλευση να είναι βιώσιμη καλλιεργώντας 500.000 στρέμματα. Mm -hmm. Και έχουμε και έναν ανταγωνισμό σε αυτά τα προϊόντα από χώρε όπω είναι οι χώρε τη ε, της Βόρεια Ευρώπη. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και η Ουκρανία, που έχουν τεράστιε εκτάσει mm -hmm. για αντίστοιχε καλλιέργειε. Εμεί δυστυχώ έχουμε μόνο το 0,2% των εκτάσεών μα mm -hmm. καλλιεργούνται με, θερμο, με θερμοκήπια. Θα δούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό πόσο πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Γιατί να πω και κάτι άλλο, θα δούμε στου επόμενε κρίσει ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγέ. Φανταστείτε ότι μόνο το πρώτο πεντάμινο του 23 ε, οι εισαγωγέ φρούτων και λαχανικών στη χώρα α, ανήλθαν περίπου στα 350.000 τόνου. Oh, Πεντά, το, πεντάμυνο. το πεντάμινο μόνο εκπτώσει περίπου παράγουμε και στην Κρήτη όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ε, εδώ βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 2015, δώσαμε 6 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια για εισαγωγέ τροφίμων. Το 2022 φτάσαμε να δώσουμε 10 δισεκατομμύρια. Αντί. Μπορεί να κάναμε και αντί εξαγωγέ. Τραγικό. Αλλά όταν σε εξαγωγέ, α πούμε, η εξαγωγή μα περίπου το 20% είναι το ελαιόλαδο. Mm και έχουμε και, όπω ξέρουμε, στο Ελλόλαδο δεν έχουμε μια σταθερή πορεία. Καταλαβαίνετε ότι εισάγουν πολύ περισσότερα προϊόντα. Και άλλα δύο δισεκατομμύρια, α πούμε, δίνουμε στα ζωή. και Τα λοιπά. Αυτό μα δείχνει ότι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα πρέπει να γίνουν πολλέ διαρθρωτικέ αλλαγέ. Στα προβλήματα τώρα αυτά ήρθε να προσθεθεί και η κλιματική κρίση. Και έχουμε δει φαινόμενα με την κλιματική κρίση. Είδαμε πρόσφατα, ας πούμε εδώ στην Αμπελοκαλλιέργεια, στον νομό Ηρακλείου, τα σταφύλια τα οποία δεν άντεξαν σε μια Πάμε απότομη αυτά. θερμοκρασία yeah. είδαμε στο ο... Λασίθι στο, στο Λασίθι που... ότι οι ψηλές θερμοκρασίες οι ψηλές θερμοκρασίες στα θερμοκήπια τα οποία όμω δεν είχαν εκείνη την υποδομή που θα έπρεπε για να διατηρήσουν να υπάρχει όπως λέμε ένα κλειστό σύστημα καλλιέργειας yeah. δηλαδή ε... όταν αυξάνουν οι θερμοκρασίε. Να μπορέσουμε εμεί να δώσουμε ε, 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 τη δυνατότητα στα φυτά ε, ε, μέσα στο χώρο να μειωθεί η θερμοκρασία. Μπορούμε να δούμε του επόμενου πίνακε για να, να έχουμε και μια οπτική. Εδώ βλέπουμε τις ζημιέ που γίνανε πρόσφατα και βλέπουμε και μια πρόταση που θα τη δούμε αργότερα το πώ πρέπει να πάμε σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον. Αντίστοιχα στι ε, θερμοκρασίε καλλιέργειε, την επόμενη κάρτα, mm -hmm. στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε ότι. Πετάξαμε τι ντομάτε, γιατί έχουμε θερμοκήπια. Είναι ένα θερμοκήπιο αυτό, υπάρχουν και πιο σύγχρονα. Αλλά δεν, μέσα σε αυτά τα θερμοκήπια δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη θερμοκρασία και την υγρασία σε αυτό το βαθμό. ώστε όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, να την κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο, ώστε τα φυτά να μην έχουν μια πτώση. Άρα, κύριε Μπονάκη, μιλάμε νομίζω, είναι προφανέ χρειάζεται εξυγχρονισμό σε κάποιο βαθμό. Χρειάζεται εξυγχρονισμό. Προτάσει υπάρχουν. Mm -hmm. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια που δείχνουμε ένα σύγχρονο θερμοκήπιο πώ πρέπει να είναι. Mm -hmm. Ναι, γιατί παλιότερα τα θερμοκήπια ήταν. Α, κάποια στιγμή ίσως τα βλέπαμε και με Γιατί. Ε, θέλω να πω ότι λέγαμε. Για, ναι, γιατί είναι η σωστή ερώτηση. <χω> Αλλά είχαν συνδεθεί με διάφορα. Λέγαμε, α πούμε, το θερμο, τα θερμοκήπια και αυτά και ίσω και, όχι, και τα, πρέπει τα να καταλήγουμε. Αν ήταν τα όλα που καταναλώνουμε. Ακριβώ. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα εισάγει ντομάτε. Λέω ένα παράδειγμα. Τώρα, από την Ολλανδία και από τη Γερμανία. Τραγικό. Ναι, αυτοί που καλλιεργούνται. Στα θερμοκήπια. Σε αυτέ ναι, βέβαια. Αλλά σε φορά... τι θερμοκήπια θα δούμε mm. στην επόμενη. Δεν είναι ακριβώ τα ίδια θερμοκήπια. Ακριβώ. Είναι, είναι εξυγχρονισμένα θερμοκήπια. Αν μπορούμε να τρέξουμε λίγο τη το, το, διαφάνεια, είναι εξυγχρονισμένα θερμοκήπια τα οποία α, στηρίζονται σε ανανεώσιμε. Το πρόβλημα είναι η ενέργεια. Ακριβώ. Έχουμε λύσει στη, στη Βόρεια Ελλάδα σε τέτοιο, Βλέπουμε ένα θερμοκήπιο, ένα παράδειγμα. Τα οποία θερμοκήπια έχουν ε, ενεργειακή αυτονομία, δηλαδή mm. παίρνουν ενέργεια είτε. Από ανανεώσιμε ε, 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 μορφέ, <Ροί> κάθε μορφή ανανεώσιμε ε, μορφέ ενέργεια, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται. Ε, δηλαδή, α πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι αυτό το θερμοκήπιο, είναι στη <Ροί> Βόρεια Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα. Αλήθεια. Βεβαίω. <Ροί> ε, η ενέργεια που ε, ε, π, ε, π, ε, π, τη, παίρνει την ενέργεια από γεωθερμία. <Ροί> Εδώ όμω, στην Κρήτη, παγκοσμίω, που δεν έχουμε γεωθερμία, έχουμε τον ήλιο. Λεβαίτε. Τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε, γιατί όλα αυτά τα συστήματα είναι ενεργοβόρα. Και να μπορέσουμε να ρυθμίζουμε τι συνθήκε ανάπτυξη ε, των φυτών και των καλλιεργιών ε, ανάλογα ε, με το πώς εξελίσσεται ε, ο καιρό. Αλλά εδώ βέβαια κύριε Μπουνάκη, γι' αυτό πολύ σημαντικό που λέτε χρειάζεται και ένα έτσι, φιλικό θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να το κάνει κανεί. Ναι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα κατά πόσο είναι το ίδιο φιλικό. Χρειάζεται. Παραδείγματο χάρη με την Ολλανδία. Που... Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ πιο μπροστά, τα έχουν κάνει αυτά, δηλαδή την τροπονική καλλιέργεια που βλέπουμε δίπλα εδώ και δεκαετίε. Εμεί έχουμε την τεχνογνωσία. Παρόλογο να σα δείξω ένα πρόγραμμα παρακάτω, ο, το οποίο ο, ε, ολοκληρώθηκε εδώ στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το mm -hmm. ολοκληρώσαμε, δηλαδή είχε μπει στο Ερευνό και με την επιχείρηση. Ναι, αυτά τα Έχει βλέπουμε μπει. πάνω, στο αγρόκτημα, στο, στο Ελμεπάτ, σωστά. Αυτά τα δούμε και εδώ, ναι. του κύριου Περβολαρά και την επιχείρηση. Εμεί συμμετείχαμε και το εργαστήριο του κ. Μανιού, με τον κύριο Κονταξάκη, mm. τον υπεύθυνο καθηγητή. Το οποίο τι κάναμε εμεί, ε, Βάλαμε μέσα στο θερμοκήπιο το αμπέλι. Βεβαίω και φάγαμε ωραιότατο στα φυλάκια και το εσείς. φλεβάρι. Φάγατε, δεν ε, μπορεί να σε δώσει τι επόμενε φωτογραφίε. <laughs> Αυτό είναι Για δείξτε αρχή... λίγο φωτογραφίε, ναι, μην ναι, ξεχνάτε. Δείξτε παρακάτω, μπορεί να είσαι σε κάποια φωτογραφία. <laughs> <laughs> ε, πήγα εγκόγνητο, <laughs> κύριε <Στην> Πουτσέλη. <πήρα> στην αρχή, το άλλο, ο βασικό σχεδιασμό ήταν ποιο. Ό,τι θέλουμε, εδώ βλέπουμε ότι πέρυσι, α πούμε, μετά την καταιγίδα πρόπερση, Χίλαρη, mm. που λιώταν το κουτί, τα σταφύλια στην Αμερική 38 δολάρια. Ακούτε το. Γιατί καταστράφηκε η παραγωγή. Λοιπόν, η Ευρώπη καταναλώνει 12 μήνε. Εμεί λοιπόν εδώ θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την παραγωγή μα. Ε, βέβαια. δηλαδή να δώσουμε στου παραγωγού τη δυνατότητα να παράγουν το σταφύλι, όχι το 15 Αύγουστο που βγαίνει εδώ, που είναι, παράγει όλο ο πλανήτη, αλλά με κάτω από ελεγχόμενε συνθήκε να παράγουμε το επιτραπέζιο σταφύλι την περίοδο που η αγορά. Το ζητάει δίνει και δεν τον υπάρχει. καλύτερε ε, τιμέ, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν φτιάξαμε, δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα. Πέρασα από, το, από τα προγράμματα του RIS3 τη ε, ε, περιφέρεια. Αλλά αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να δούμε τώρα το εξή. Από τη στιγμή που έχουμε ένα θερμοκήπιο, μπορούμε να δούμε τι επόμενε εικόνε. Mm -hmm. Στι οποίε έχουμε. Ε, πιο κάτω εδώ είναι τα. τα Θα πάμε, μην ανησυχείτε. οι πληροφορίε ε, για το πρόγραμμα. Mm -hmm. ε, από τη στιγμή που έχουμε ε, τι υποδομέ και μπορούμε. Μέσα από μια τεχνοοικονομική μελέτη που κάναμε, να αποδείξουμε ποια περίοδο του χρόνου είναι η καταλληλότερη για να καλλιεργηθούν συγκεκριμένε ποικιλίε. Γιατί μέσα καλλιεργήσαμε συγκεκριμένε ποικιλίε mm -hmm. για οψίμηση και για προήμηση. Mm -hmm. Πολλέ ποικιλίε έχουμε τα δεδομένα, είναι ε, σε δημόσια. Ο οποίο δεν ενδιαφέρεται ε, μπορεί να έχει πρόσβαση, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου. Τέλο πάντων, εκεί καταλήξαμε ότι ε, το, η πιο συμφέρουσα ε, καλλιέργεια, μια συγκεκριμένη ποικιλία, α ε, πούμε, τώρα η Flaming Sanders, mm -hmm. η οποία, καλια... οποία όμω. Για... Όχι για προήμηση, για οψίμηση. Δηλαδή να δώσω μια, μια ποικιλία, η οποία θα βγαίνει εδώ τον Ιανουάριο. Mm -hmm. Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα όμω να προστατεύσουμε και το αμπ... το, 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 το αμπέλι μα από φαινόμενα σαν αυτά που ήταν προηγούμενα. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα κάψονα, ρυθμίζουμε τι. Τη... Τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου σε τέτοιο βαθμό που ξέρουμε ότι χρειάζεται το αμπέλ για να αναπτυχθεί, ούτω ώστε να μην έχουμε ε, τα προβλήματα τη καταστροφή. Εδώ βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία, γιατί ε, ε, περάσαμε και σε μια, ε, μια έρευνα αγορά. Δηλαδή, ε, ήρθαν αρκετοί καταναλωτέ, δοκιμάσαν τα σταφύλια για να δούμε και ποιε ποικιλίε mm -hmm. έχουν ε, ανταποκρίνονται καλύτερα. Στι απαιτήσει του καταναλωτή. Πέρασε. Ποιε έχουν και πέραση. Αυτό Δήμα. είναι ένα άλλο μήνυμα που θέλουμε ε, να, να περάσουμε. Ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε παραδοσιακά αυτό που μάθαμε εδώ και χρόνια. Α, γιατί οι καταναλωτικέ συνήθειε αλλάζουν. Οπότε πρέπει να προσεγγίσουμε τον καταναλωτή για τα νέα αυτά προϊόντα, να δούμε εκτό του. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο σύνθετο πλέον γίνεται το σύνθημα τη παραγωγή τροφή. Αφενό να εξασφαλίσουμε την παραγωγή, αλλά με εκείνα τα προϊόντα, με εκείνε τι ποικιλίε στις οποίες ο παραγωγός, στις οποίες ο καταναλωτής, για τι οποίες ο καταναλωτή ενδιαφέρεται, mm -hmm. γευστικά. Γιατί μπορεί να παράγουμε ένα προϊόν το οποίο να μην έχει τη γεύση, mm -hmm. το άρωμα, το χρώμα Σωστά. που ενδιαφέρει τον, τον καταναλωτή. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για να δείξουμε ε, πώς, ε, εξε, πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Στο μέλλον, τώρα το οποίο δεν είναι το μέλλον, έπρεπε να έχουν γίνει αυτά. Το μέλλον που έχει έρθει ήδη, έτσι. Το μέλλον που έχει έρθει. Γιατί θα δούμε παρακάτω. Αλλά γυρίζουμε ανάποδα τι διαφάνειε. Θα δούμε στι επόμενε διαφάνειε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε περάσει σε. Καλλιέργειε οι οποίε πρέπει να πραγματοποιούνται είτε σε, σε κλειστού χώρου, δηλαδή μέσα στα σούπερ μάρκετ, uh -huh. υπάρχει ε, η καλλιέργεια με τη χρήση τη υδροπονία τη νέα τεχνολογία με ε, ε, τον κατάλληλο φωτισμό. Έτσι ώστε να, να υπάρχουν εκείνε Εδώ μιλάμε κύριε Μπουνάκη για χώρε κεντρικέ, στην κεντρική Όχι, έδοια. αυτό γίνεται. Αυτό είναι μια σουηδική εταιρεία το οποίο το έχει κάνει στην Ιαπωνία. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη oh. στιγμή που Λέει ότι χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για 300 φυτά απαιτούνται 9, 9 λίτρα νερό και 9,7 κιλοβατόρε ενέργεια ημερησίω. Την ημέρα για πόσα φυτά, για 300. Για 300 φυτά είναι, η φωτο... είναι αυτή mm -hmm. η εικόνα mm -hmm. που περνά ο καταναλωτή και ουσιαστικά αγοράζει ε, ένα πολύ φρέσκο ε, φρούτο. Προϊόν. Λαχανικά είναι αυτά. Ε, ένα πολύ φρέσκο προϊόν το οποίο εκείνη την ώρα έχει παραχθεί. Ε, και αυτό συνεχίζεται το άλλο, αυτά τώρα είναι παραδείγματα υπάρχουν δεκάδες mm -hmm. τέτοια παραδείγματα mm -hmm. το άλλο παράδειγμα είναι ε, που έχει γίνεται στην Αμερική με κοντέινερ, αυτό που βλέπουμε τώρα με, αυτό είναι ένα κοντέινερ mm -hmm. στο οποίο υπάρχουν, υπάρχει ένα κλειστό σύστημα με τον κατάλληλο φοιτισμό που παράγει αυτά τα προϊόντα και έχει χρησιμοποιηθεί από εταιρείε. Ουσιαστικά αυτέ είναι και από εταιρείε που παράγουν αυτά τα τρόφιμα για ένα πληθυσμό, για περιοχέ τη Αμερική που δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνά, σε φτηνά τρόφιμα, ούτω ώστε να μπορούν να τροφοδοτήσουν και αυτού του ανθρώπου με τρόφιμα. Αλλά Α. θέλω να δούμε την τάση. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, αυτό τώρα βέβαια που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε και από τα στοιχεία ότι υπάρχει μια αυτοχοποίηση και του πληθυσμού γενικότερα. Υπάρχει μια γιατί, προσέξτε να δείτε, όσο αυξάνεται ο πληθυσμό και μειώνται οι ποσότητε τροφίμων. Mm. Αυξάνονται οι τιμέ. Εδώ είμαστε σε φάση που φοβόμαστε επιστηστική επάρκεια. Α, μπράβο. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει επάρκεια επιστηστική. Όταν η Ελλάδα αναγκάζεται να εισάγει 10, 10, δισεκατομμύρια το χρόνο τρόφιμα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε τη. Και πρέπει να κάνει το 10 Είναι πολύ μεγάλο. Ε, τεράστιο, το καταλαβαίνω. <laughs> για, για να εισάγουμε μόνο τρόφιμα. Mm, το καταλαβαίνω. δηλαδή, αυτό επιβαρύνει και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών. Mm. Δηλαδή, από μια χώρα που έχει τη δυνατότητα αξιοποιώντα τι εδαφοκλιματικέ συνθήκε να είναι εξαγωγέα τροφίμων. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι η Ολλανδία που είναι, έχει το μέγεθο τη Πελοπονίου και δεν έχει mm. τις τι ιδανικέ συνθήκε καλλιέργεια κλιματικέ που έχουμε στην Ελλάδα, ότι εξ, είναι βέβαια το καλύτερο παράδειγμα μπορούμε να βρούμε. Αλλά αν θέλουμε να βελτιωθούμε, παρακολουθούμε αυτού που είναι πρωτοπόροι. Ε, έτσι. Βέβαια. Η Ολλανδία κάνει εξαγωγέ τροφίμων, εξαγωγέ 100 δισεκατομμυρίων. 100 δι. Και εμεί κάνουμε εισαγωγέ 10 δι. Και εξαγωγέ περίπου 9 με 10. Αλλά αυτό δεν είναι. Δηλαδή έχουμε τεράστιε δυνατότητε, αλλά από ό,τι είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Άρα οι τάσει που μα λέγατε, κύριε Μπουνάκη, τάσει το πού πρέπει να πάμε λοιπόν. Η τάση που πρέπει να πάμε προφανώ για να Μέχρι να ε, ε, είναι σε όσε καλλιέργειε υπάρχει δυνατότητα mm -hmm. α, και υπάρχει στι δεδρόμενε καλλιέργειε και ιδιαίτερα ε, στα, ε, στα λαχανικά. Είναι να πάμε σε κλειστά συστήματα αλλά με σύγχρονε θερμοκηπιακέ μονάδε. Οι οποίε θερμοκηπιακέ μονάδε να, να μπορούμε να έχουμε ένα πλήρω ελεγχόμενο mm -hmm. ο περιβάλλον mm -hmm. υγρασία, θερμοκρασία και για να αναπτυχθεί να δουν τα φυτά και τα. Ε, Κυρίω μισθή υδροπονία, δηλαδή ε, συνδύ... γιατί υπάρχει το θέμα τη κατανάλωση του νερού. Ναι, ε, δεν α, έχουμε νερό. Κα... Πολύ σημαντικό αυτό, <σχελί> βέβαια. <σχελί> 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 στα συστήματα υδροπονία, το νερό, υπάρχει μια ανακύκλωση του νερού. Mm -hmm. δεν, δεν είναι ένα νερό που το ρίχνουμε στο έδαφο και χάνεται. Ε, είναι πολύ μεγάλη οικονομία που γίνεται στο νερό. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε σύντομα σε αυτά. Mm -hmm. Γιατί αν δεν πάμε σύντομα, οι εισαγωγέ από 10 δι θα πάνε δεκαπέντε. Λέει ο λόγο. Και δυστυχώ όλο και λιγότεροι οι συμπολίτε μας, όλοι εμεί θα έχουμε λιγότερη, δυσκολότερη πρόσβαση σε τρόφιμα. Mm -hmm. Εσύ και... τώρα ω προάκτη, συγγνώμη ναι. τώρα όχι, να κάνω όχι. μια ερώτηση, έχετε βρει, έχετε βρει τα δεδομένα, έχετε βρει τα προβλήματα, έχετε δώσει και τις λύσεις. Ναι, τις λύσεις, εμείς τις λύσεις θα τις δο, μπορούμε να τις δώσουμε, να συμβουλέψουμε τους εκείνους τους το, το Του πελάτε που έχουμε, αλλά και ε, νέου επενδυτέ που θέλουν να μπουν, να, mm. να επενδύσουν σε, σε αυτέ ε, τι νέε τεχνολογίε. Γιατί υπάρχουν προγράμματα. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν προγράμματα. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει, ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή ναι. να μπει σε αυτό το κομμάτι, θα βρει χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα βρει. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα το πρόγραμμα Αγροτική το πρόγραμμα Ανάπτυξη. Τώρα ξεκινάει να αξιοποιήσει. Το πρώτο πρόγραμμα που θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Δηλαδή, uh -huh. δίνει τη δυνατότητα σε νέου αγρότε και κτηνοτρόφου να ενταχθούν και να πάρουν από 30 μέχρι 42.000 ευρώ για πρώτη εγκατάσταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και φέτο και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι προσπάθει. για ηλικιακά μέχρι 40, μέχρι 40 ετών. Μέχρι 40 ετών, Είμαστε 40. Όλοι... είσαστε όλοι νέοι. 40... <laughs> 40 ετών και πάνω. Άρα. υπάρχει όμω μία πρόταση. Να μην έχω ένα να σα κεράσω, κύριε υπάρχει όμω μία πρόταση να πάει. Λόγω ότι αυτό είναι το προσδόκιμο. Να πάει στο 50. αυτό είναι σωστό. αυτό είναι το, σωστό, σωστότερο όλο. εντάξει, υπάρχουν κάποιε προποθέσει, αυτά είναι γνωστά. 30-42.000 όμω ευρώ. 30 42000 ομω 30 30-42 42.000, ανάλογα τώρα με το ποιο είναι το μέγεθο τη αγροτική εκμετάλλευση που μπορεί να έχει ο νέο Γιώργο και κάποια άλλα κριτήρια, σπουδέ κτλ έχουμε αυτή τη δυνατότητα, παίρνει προκαταβολή αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να οργανώσει, να βάλει τι βάσει σε μια αγροτική εκμετάλλευση. Στην έχει όμω ακολουθούν και άλλα προγράμματα, mm -hmm. όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, mm -hmm. όπως είναι προγράμματα που θα δούμε τώρα για να βοηθήσουμε, που έχουν σχέση με την μεταποιητική βιομηχανία, mm. όπως είναι προγράμματα που έχουν σχέση με το κουμφούζ, είναι ένα σωρό, αρκετά προγράμματα τέλος πάντων, αλλά α, δεν πρέπει ο, ο, ο νέο επενδυτή να σκέφτεται από πού μπορώ να πάρω χρήματα. Η σκέψη μα πρέπει να είναι τι, τι θέλω να κάνω, Πού θέλω να πάω την αγροτική μου εκμετάλλευση, Πού θέλω να πάω την επιχείρησή μου. Σε αυτό έχω ένα σχεδιασμό, Έχω ένα uh, business plan και στη συνέχεια επιβάλλω και ένα πρόγραμμα που θα μου βοηθήσει να μου καλύψει ένα κόστο. Mm -hmm. mm -hmm. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό, Πρέπει να έχουμε καταρχά τη γνώση, Να δούμε πού πάει η αγορά για να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν, όπως είδαμε, θα υπάρχει πούμε, ένα άλλο πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολύ εδώ τους α, συμπατριώτες μας. Έχει, θα έχει σχέση με ε, υποκάλυψη καλλιέργεια, δηλαδή ε, τα μπέλια περισσότερο εδώ και καλλιέργειας καλλιέργειες, μιλιές ή άλλες καλλιέργειες που έχουμε, να μπορούν να α, α, προμηθευτούν υλικά που να προστατεύουν από το χαλάζει από, από τι βροχοπτώσει όταν έχουμε βροχοπτώσει. Συνήθω τώρα, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν mm. ξέρουμε, έχει, έχει αλλάξει ο κύκλο του νερού, το κύκλο του χερού. Mm. Ε, αυτό είναι το, το σημαντικό πρόγραμμα που μπορεί εκεί Δεν είναι ένα ακριβώ κλειστό σύστημα όπω είναι το θερμοκήπιο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα μικροκλίμα που να προστατεύσει και την αμπελοκαλλιέργεια από ένα. Από ένα καύσωνα σε συνδυασμό mm -hmm. με ένα μικροκλίμα που μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα για να προστατεύσουμε τι καλλιέργειέ μα και υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία mm -hmm. για όσου νέου και παραγωγού που είναι ήδη στην παραγωγική διαδικασία θέλουν να συγχρονίσουν τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει να μπορούν να μπουν σε αυτά τα προγράμματα να αντλήσουν του απαραίτητου πόρου και να κάνουν τι απαιτήσει για να προστατεύσουν τι καλλιέργειέ του και να δημιουργήσουν τι προποθέσει για το μελλον mm -hmm. θα πολλούς... υπάρχει παραγωγή τροφίμων. Ακριβώ, κύριε Μπουνάκη, σε πολλού τώρα αυτά λίγο φαίνονται δύσκολα και η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζονται μια καθοδήγηση, μια συμβουλευτική και ένα ολιστικό σχέδιο που ακριβώ εσύ ναι, εσύσεις μα Ούτω ή άλλω δεν μπορεί ο κάθε παραγωγό να το κάνει. Ε, μόνος το... ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ε, 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 ε. μια υποβολή. Ε, στο, Στου αρμόδιες διευθύνσεις διευθύνσει του, του διαχειριστικών αρχών, του Υπουργείου κτλ., uh -huh. το ώστε γιατί και όλα αυτά τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά. Mm. Δηλαδή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο υποβάλλονται αιτήσει. Πρέπει να φτιάξει ένα πολύ καλό φάκελο για να έχει και τα κριτήρια και τι προποθέσει okay. για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. <συλίου> οπότε, ο κάθε ένα ένας ακροατή μπορεί να απευθυνθεί σε συνεργάτες που έχει ή που θέλει να αποκτήσει, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα που από εδώ και να ενημερωθεί. <συλίου> δηλαδή, θα θέλουν ένα προγραμματισμό δηλαδή, προγραμματισμό, δηλαδή ποια προγράμματα θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, να έχει υπόψη του να προγραμματίσει. Πότε βγαίνουν στον αέρα. Πότε θα βγουν στον αέρα, ποιε είναι οι προποθέσει. σω χρειάζεται να μιλήσει και με την τράπεζά του ή να χρειαστεί για κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή. Αλλά να προσαρμόσει και. Σε, σε μια φάση αλλαγή που βρισκόμαστε, mm. να αλλάξει καλλιέργεια, να μπει σε καλλιέργειε που θα δίνουν μεγαλύτερο εισόδημα. Δηλαδή, όλα αυτά έχει εί, εί, εξελιχθεί η, η αγροτική οικονομία α, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι με, συνεχώς μεταβαλλόμενο. Mm -hmm. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε εκείνα τα μέτρα, ούτω ώστε να α, α, δημιουργηθεί βιωσιμότητα που χρειάζεται. Αλλά όσοι επενδύσουν σοβαρά στον τομέα των τροφίμων είναι θα αμυφθούν. Αυτό ήταν το ερώτημα που θέλω να σα κάνω κλείνοντα. Να επενδύσουμε, αλλά ναι. θα πάρουμε. θα έχει θα αντίκρισμα. Θα πάρουμε, γιατί όπω είδαμε, θα... η... η ζήτηση τροφίμων είναι το μόνο σίγουρο <χει> ότι θα, ότι αυξα... <χει> θα αυξάνεται. Ναι. Αν μπορούμε μόνο τι εισαγωγέ που κάνει η χώρα να αντικαταστήσουμε με τοπικά προϊόντα και στην ε, ε, τοπική οικονομία εισφέρουμε σημαντικά και ε, στο εισόδημα του παραγωγού. Αλλά προσέξτε, να δημιουργήσουμε εκείνες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίε έχουν ανταγωνιστικότητα, δηλαδή θα μπορούν να παράγουν προϊόντα με χαμηλό κόστος παραγωγής. Εδώ μπαίνει το κομμάτι τη ενέργεια, των πρώτων υλών, τη γνώση, τη τεχνολογία, τη τεχνογνωσία των παραγωγών, αλλά και ε, χρήσιμα συστήματα προστασία τη παραγωγή. Γιατί τώρα, αν καταστραφεί η παραγωγή, είτε ντομάτε λέγονται αυτέ, είτε ε, είναι τα, τα, τα σταφύλια. Ε, αυτό δεν αντικαθίσταται. Mm -hmm. Δηλαδή και η υποζημίωση που θα πάρει ο παραγωγό δεν αντικαθιστά. Τίποτα, είναι υποτυπώδη. Ναι, αυτά τα ποσά. Θα αρχίσει να την πάρει, αλλά αυτό, αυτό το προϊόν θα λείπει από την αγορά. Mm -hmm. Δεν είναι mm -hmm. το θέμα λοιπόν να καταστραφεί ή να, να πάρουμε την αποζημίωση. Mm -hmm. Αυτό το προϊόν θα λείψει από την αγορά, θα ανέβουν οι τιμέ των προϊόντων θα αναγκαστεί η χώρα να κάνει εισαγωγέ, δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο λοιπόν. Σωστά. Και όπω καταλαβαίνουμε, κύριε Μπουνάκη, δεν είναι κακό να ξεκολλήσει και λίγο και το μυαλό μα από το έμαθα έτσι από τον πατέρα μου. Ναι, τον ναι, αυτό μου, έχει τον τελειώσει. Τον έχει ε. τελειώσει αυτό. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να παρακολουθούμε ε, τα νέα δεδομένα και να ε, ε, μπούμε σε μια φιλοσοφία συμβουλευτη... να συμβουλευόμαστε mm -hmm. του κατάλληλου ε, ε, ανθρώπου. του κατάλληλου επιστήμονε και εδώ είδαμε προηγουμένω το προηγούμενο ήταν η ε, Ομάδε παραγωγών και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Α, ah, <laughs> πολύ <laughs> μεγάλη μέρα είναι αυτή. Λοιπόν, <laughs> δηλαδή ένα <laughs> θερμοκήπιο, όπω αυτό που είδαμε στην αρχή, ανήκει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία μεγάλη. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει εδώ από μια ομάδα παραγωγών. Mm. Να, ναι, αντί να, έχουμε ο καθένας, να έχει ο καθένα διάσπαρτα τα θερμοκήπια του, να, να δημιουργήσουν, να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Απαιτούνται οι ομάδε παραγωγών, επιδοτούνται με πολύ περισσότερε επιδοτήσει, πολύ ψηλότερα ποσά. Για να μπορέσουν να επενδύσουν σε τέτοιε δράσει. Mm -hmm. ε, να πω και γι αυτό γιατί είναι ένα νέο θεσμό, ο οποίο άρχισε 10 χρόνια στην πατρίδα μα. Έχει δημιουργηθεί από, το, από την κοινή αγροτική πολιτική και σε συνέχεια και από το Υπουργείο ο θεσμό του πιστοποιημένου Γεωργικού Συμβούλου. Mm -hmm. Στην Κρήτη είμαστε 11 εταιρείε που έχουμε αυτή τη mm -hmm. δυνατότητα, 80 σε όλη την Ελλάδα. Ε, οι εταιρείε αυτέ έχουν περάσει κάποια αξιολόγηση, εξετάσει κτλ. Έχουν το, το ανάλογο επιστημονικό δυναμικό, ώστε να μπορούν να, παρέ, να παρέχουν. Uh, πιστοποιημένες και uh, ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εις. στους παραγωγούς. Μπορούν λοιπόν οι παραγωγοί να πληθούν σε αυτές τις εταιρείες, μια από αυτές είναι και η δική μας, Proactive. Συμβούλιο επιχειρή, συμβούλιο, η Proactive, Γεωργική Συμβούλη είναι άλλος τίτλος, mm -hmm. γιατί το Proactive έχει και άλλες δραστηριότητες, είναι τα γραφεία μας είναι mm -hmm. το χώρο δημοκρατίας, για να πάρουν χωρί κάποια οικονομική επιβάρηση όλε αυτέ τι πληροφορίε που είναι απαραίτητε προκειμένου να προχωρήσουν στα επενδυτικά του σχέδια. Χωρί κάποια οικονομική επιβάρυνση, είπατε. Χωρί κάποια επιβάρυνση, οι πληροφορίε. Οι πληροφορίε, ναι, ναι, να ναι πληροφορίες... αυτό. Ά, ξέρετε κάτι, αν θέλουμε να προχωρήσουμε που θα προχωρήσουν συνήθω στα επενδυτικά σχέδια, οι εταιρείε πληρώνονται συνήθω ανάλογα με το πρόγραμμα όταν πάρει και ο πάει θα, πάει την επιδότησή του, γιατί εκεί προβλέπεται και μια αμοιβή για αυτόν που του, τον καθοδηγεί, του φτιάχνει το φάκελο. Ε, Βεβαίω. Αυτό πληροθεί. είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να μπορείτε να, να έχετε. Προκαταβολέ για να μπορέσουμε ε. να λειτουργήσουμε και μέχρι να βγουν οι <laughs> εκλογέ. Έτσι, μπράβο. <η κρίση>. Μέχρι <laughs> τότε, βέβαια, εσεί μπορείτε να δείτε ξανά την εκπομπή εδώ. Βέβαια, <laughs> βέβαια. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. <laughs> Σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το θέμα. Ε, Εκτό τα πολύ χρήσιμα που πάμε στο τέλο, του γενικότερου προβληματισμού που αυτό πρέπει να. Ε, και την περιφέρεια εδώ και mm -hmm. τους του Δήμου και όλε τι διαχειριστικέ αρχέ να. επειδή θα ανοίξουν τώρα προγράμματα ερευνητικά, γιατί αυτά θέλουν πολύ ισχυρή έρευνα. Ναι. Όπω εισάγουμε προϊόντα, εισάγουμε και τεχνολογία. Καλούν λοιπόν να παράγουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα επιστημονικά ιδρύματα μπορούμε να παράγουμε τεχνολογία στην Κρήτη, στην Ελλάδα, α, να χρησιμοποιήσουμε την ντόπια τεχνολογία, γιατί την πληρώνουμε την τεχνολογία, δεν είναι τζάμπα. Mm. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία που έχουμε ας πούμε, δημιουργήσει είναι μια υπεραξία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλε τι επιχειρήσει που θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Άλλη. Σας ευχαριστούμε. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.